Στρώσκαν το στρώμα σου για δυο Για σένα και για μένα Μέσα στο κοινοβούλιο Με τα μαλακισμένα τα χέρια τους με λάδωσαν Με πόνεσαν, με μάτωσαν Του κοινοβουλίου τα παιδιά Αλίτες, κομματόσκυλα Χαράστα τα κομπρόσκυλα Πούν φρικομεζές για τα στούπια, Πούν φρικομεζές για τα στούπια, Δημοκρατία Σου αλλάξανε τα φώτα Οι συνεργάτες Των γερμανοαμερικανών Σοσιαλφασίστες Με μαστίγια και καρότα Λαοφωνιάδες Γόνοι η τα ασφαλήτων. τα χέρια του με λάδωσαν, με πόνεσαν, με μάτωσαν. Του κοινοβουλίου τα παιδιά. Αλίτε κομματόσκυλα, χαρά τα κακοπρόσκυλα. Πούν φρικόμεζε για τα στουπιά. Βρε, πούν φρικόμεζε για τα στουπιά. Σουτιέν. Δεν μα φτάνανε τα βραβεία του Πρωθυπουργού Ακροατή. Βραβεύσανε και τον Παπα-Κωνσταντίνου. Ω τον 8ο καλύτερο υπουργό τη ζώνη του Ευρώ. Μπορεί να πεινάσουμε, αλλά από βραβεία θα είμαστε χορτάτοι τουλάχιστον. Έχω σήμερα στι αληθινέ συνεντεύξει το, του Διούριου Ήχου, το πολυβραβευμένο μα Βεζίρι, το Ρεζίλη τη Φιλή, τον Τζέφρι Παπαντρέου, από τη Μινεζότα τη ευρύτερη περιοχή τη Ιουδέα Εξωτερικού. Κύριε Πρόεδρε, ε, ο Εθνάρχη, ο Καραμάνα Λύση που τα έγραφε όλα στα φρύδια του, αν ενθυμίστε, πίστευε ακράδαντα στο χορηγό τότε τη Ελλάδα, την Πεσινέ, και ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, ανήκομενη στη Δύση. Μετά ήρθε ο ανιψιός του, ο Μπουχέσας, και το βελτίωσε με το νεδίτικο χιούμορ του, έτσι λέγοντας ότι ανήκομενοι στην δύση. Και τώρα εσείς που τα ξεπουλήσατε όλα στις δάνειες δυνάμεις, μπορείτε να μας πείτε κύριε Πρόεδρε, ε, πού ανήκουμε τελικά. I belong to a group called the pigs. Uh, we belong to the group pigs. Okay. Ανήκουμε στα γουρούνια, λέτε. Είναι τόσο υψηλό το IQ σα, που σα ξεφεύγει συνέχεια η αλήθεια με τη σπασμένη γλώσσα σα που λανθάνει. Λανθάνει αναφανδών. Τι απαντάτε, κύριε Πρόεδρε, στην ευθεία ερώτηση. Είστε γουρούνι. Uh, are you a real pig? Yes. I don't know if I look it. Yes. But I am also one of the pigs. Okay. You look it. Φαίνεστε. Είστε και φαίνεστε. Ε... Χωρί να το ομολογήσουμε έτσι, δεν δρεπόσαστε, Πρόεδρε, να κάνετε όλες αυτές τις γουρουνιέ σε βάρος του λαού σας. I am proud to be one of the pigs. Proud. και ε, μας, Βεζήρ, ότι έχετε βαθιά πίστη ε, στην πατρίδα σας και τους Έλληνες. I Your too, yes, USA. Μπορείτε να μας πείτε, Προέδρε, με τη δεύτερη δουλειά σας, τη βασική σας δουλειά ως νταβαντζής του Δουνουτού στην Ευρώπη, ως πλασχέ των δάνειων δυνάμεων, για ποιες χώρες δουλεύετε για να αλώσει το Δουνουτού και να τις υποδουλώσει. For Portugal, Italy or Ireland, Greece and Spain. Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία. Άξιος ο μισθός σας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ να ακούσουμε όμως ε, Κλείνοντα το ανέκδοτο τη ημέρα από έναν άλλο πρόεδρο, το γιαουρτωμένο πρόεδρο τη ΕΣΥΑ, τον Πάνο Σόμπολο. Επάνω, μπορεί να μα πει αυτό το σόκιν ανέκδοτο με τη διαδήλωση και του αγώνε των δημοσιογράφων. Ήταν μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Ναι. Χιλιάδε δημοσιογράφοι, <χι> τεχνικοί των εφημερίδων, ναι. του ραδιοφώνου και τη τηλεόραση, <χιλιάδες>, ναι. αγωνιζόμαστε ναι. για να σταματήσουν οι απολύσει και να μην χάνονται θέσει εργασία. <χιλιά> για να περιφρουρήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και φυσικά αγωνιζόμαστε για την μη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, όχι άλλες απολύσεις.